Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στην εκπομπή Δημοτικές Διαπιστεύσεις και έχουμε μαζί μας σήμερα τον Δημήτρη Στεφάνου, ο οποίος είναι διαχειριστής των το Cut It Right. Είναι ένα group, ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, δεν ανήκει στην αυτοδιοίκηση, αλλά συναντάει κάθε μέρα τους Δήμους μπροστά του, έχει αναφορές. Είναι το site που έχει την πρωτοβουλία να σώσει τα δέντρα της γειτονιάς. Θα σε καλωσορίσω, Δημήτρη, στην εκπομπή μου. Γεια χαρή. Χαίρομαι που με έχεις μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να μου πεις κατευθείαν πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Για πες μου, πώς το ξεκίνησες, πώς το σκέφτηκες. Πριν 5 χρόνια λοιπόν ή 6 περίπου, έμπαινα στο διαδίκτυο και συνδιαλασσόμουν και έλεγα τη γνώμη μου για τα φώτα, τα δέντρα, γενικά κάποια πράγματα που αφορούσαν την κοινή θέαση. Μόλις είχα έρθει από Αγγλία και σκέφτηκα... Βασικά δεν σκέφτηκα. Όταν είδα την κατάσταση που επικράτησε εδώ πέρα, άρχισα και άτσα, αλλά και μόνος μου, άρχισα να ρωτάω, θέτω ερωτήματα στο Δήμο μου κυρίως και μετά και σε άλλους Δήμους. Εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι που συμμερίστηκαν τις απόψεις μου με βοήθησαν να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία την ονομάσαμε Cut It Right, ήταν για τα δέντρα, είχαμε κάνει άλλη μια για το φωτισμό, η οποία λεγόταν Light It Right. Και έτσι ξεκινήσαμε και το εγχείρημα για τα δέντρα, διότι είδαμε ότι είχαν αρχίσει αρκετές καρατομήσεις και συγκεκριμένα ακριβώς έξω από το σπίτι μου είχαν καρατοποιηθεί 3 δέντρα και επειδή είχα κινηθεί με μηνυτήριες αναφορές και γενικά είχα ζητήσει ας πούμε τους υπεύθυνους για αυτή την κοπή, ήταν δέντρα τα οποία ήταν 40 χρόνων και τι 40... Κοντά στα 40 είμαι εγώ. Το θέμα είναι ότι τα δέντρα ήταν πάρα πολλών χρόνων και τα ανέβαινα σαν παιδάκι επάνω. Οπότε όταν τα είδα, τα δέντρα, να κόβονται έτσι με τέτοιο βάναυσο τρόπο μπροστά μου, ήθελα να δω ποιος είναι ο υπεύθυνος. Κατάλαβα και μπήκα σε ένα κικαιώνα από αλληλοκατηγορίες μεταξύ δήμων, περιφερειών, μεταξύ ιδιωτών. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει. Και έτσι είχα ξεκινήσει και μίλαγα και για τα δέντρα μεταξύ άλλων θεμάτων. Οπότε η ομάδα ξεκίνησε από αυτά τα 3 δέντρα που κόπηκαν μπροστά από το σπίτι μου. Την το ονομάσαμε Cut It Right για να θέσουμε το θέμα των καρατομήσεων και των άσκοπων κοπών. Τα συγκεκριμένα δέντρα είχαν διχοτομηθεί. Στην αρχή βεβαίως ήμασταν εμείς και εμείς. Δηλαδή ήταν κυρίως από τον... Από τα νότια προάστια ξεκίνησε το όλο εγχείρημα και μετά είχε προχωρήσει προς τα έξω. Έτσι ήταν η απαρχή της ομάδας. Τώρα είναι πανελλαδικό πια. Πόσα μέλη έχεις φτάσει? Ακόμα δεν είναι τόσο πολλά μέλη, αλλά είναι αρκετά και ναι, έχει γίνει πανελλαδικό σχεδόν κίνημα. Είναι 13.000 μέλη σχεδόν και προχωράει. Πηγαίνει αρκετά καλά. Ήταν ένα εγχείρημα που ξεκίνησε με 30 ας πούμε ανθρώπους και τώρα σιγά σιγά έχει προχωρήσει πανελλαδικά. Πόσους, τι γράφουνε μέσα, με τι ασχολούνται, γιατί παρεμβαίνουν οι άνθρωποι, τι ανάγκες έχουν? Η ομάδα καταρχάς στελεχώθηκε από ειδικούς, δενδροκόμους, γεωπόνους και εξελίχθηκε στο να βάζουμε και οποιοδήποτε θέλει τις δικές του ας πούμε αναφορές με όσον αφορά καρατομήσεις. Από την αρχή, όταν ξεκίνησε η ομάδα βέβαια, είχε ένα συγκεκριμένο προφίλ. Ήταν κατά των καρατομήσεων, κατά της αφαίρεσης πρασίνου από τις πόλεις και υπέρ και της αποψήλωσης βεβαίως, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αποψήλωσε παντός επιστητού. Οπότε με αυτήν την κατεύθυνση προχωράγαμε στο να μην γίνονται αυτές οι άδικες κοπές. Δηλαδή αυτό το θα ξαναπετάξει θέλαμε να αφήσουμε, τις αιτήσεις από τους δημότες να κοπούνε τα κλαδιά για τα φύλλα, για τους καρπούς, για τη ρύπανση δηλαδή, όλα αυτά ήτανε. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας γράφει αυτό που με ρώτησες τι μπορούν να αναρτούν. Είναι γενικότερα τώρα επειδή έχει πάρει τέτοια μεγάλη έκταση και έχουν μπει πάρα πολλοί δημότες και κόσμος, ο κόσμος θέλει να πει αυτά που βλέπει. Είμαστε σαν ομάδα κατά των καρατομήσεων και υπέρ της αύξησης του αστικού πρασίνου. Οπότε ο κόσμος ουσιαστικά κάνει αναφορές όταν βλέπει κακώς κείμενα να συμβαίνουν τριγύρω του, όταν βλέπει κόβονται και να μην αναπληρώνονται. Και γενικά μια διαχείριση έτσι που έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση που έχουμε έρθει. Πέρα από αυτό όμως η ομάδα είναι ανοιχτή για να γράψει οποιοδήποτε θέλει τη γνώμη του, ποτέ δεν φημώνουμε
Και αυτό που γίνεται είναι αρκετές φορές δημιουργούνται και προβλήματα, διότι υπάρχουν θέματα με το fact-checking, οπότε τις κατεβάζει μόνο του το Facebook, ας πούμε, τις αναρτήσεις, και πολλές φορές έχω προβλήματα σαν διαχειριστής, ας πούμε, της ομάδας. Αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, υποθέτω. Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια σφαιρικότητα των απόψεων και να παραθέτονται όλες οι απόψεις, ώστε να μην υπάρχει ένα μονόπλευρο ζήτημα. Γιατί θέματα της επιστήμης γενικότερα είναι θέματα ρευστά. Δεν μπορούμε να έχουμε μια μονόπλευρη αντίληψη, οπότε πρέπει να δούμε και τι λέει και ο κόσμος μέσα σε όλο αυτό. Γι' αυτό παράγει, η επιστήμη παράγει τεκμηρίωση. Δηλαδή, βλέπεις μέσα γράφουν επιστήμονες, επισυνάπτονται κάποιες μελέτες, παράγει τεκμηρίωση. Έχουν επισημανθεί μελέτες βεβαίως, έχουν γράψει πάρα πολλά μέλη που είναι γεωπόνοι και όπως σου είπα έτσι ξεκίνησε και η ομάδα και υπάρχουν και στα αρχεία της ομάδας τεκμηριωμένες απόψεις και τώρα το ψάχνουμε ακόμα περισσότερο, δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα πιο έτσι σφιχτή ώστε να προχωρήσουμε και να έχουμε ακόμα περισσότερες τεκμηριώσεις και νομικές υποστηρίξεις και γενικότερα να έχουμε ένα υπόβαθρο ώστε να μπορεί να στηριχτεί ο κόσμος που θα θέλει να πάρει αυτή τη βοήθεια. Έχω δει πολλές φορές ότι γράφουν εναντίον Δήμων, δηλαδή αναφέρονται πάρα πολύ στις σκοπές, στις κατομίσεις πλαίσιες των Δήμων και αυτά. Έχουν απαντήσει ποτέ οι Δήμοι? Πάρα πολλές φορές έχουν απαντήσει και μάλιστα και εγώ προσωπικά έχω παρευρεθεί σε δημοτικά συμβούλια και πάρα πολλά μέλη της ομάδας έχουν παρευρεθεί σε δημοτικά συμβούλια και μάλιστα πολλές συναντήσεις με Δήμους έχουν γίνει χάρη σε αναρτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ομάδα. Τώρα, οι Δήμοι αυτό που απαντάνε είναι μια ρομποτική απάντηση, η οποία κυρίως, ας πούμε, υποδηλώνει ότι όλα γίνονται διότι τα ζητάνε οι πολίτες ή για αστική όχληση. Όταν υπάρχει αστική όχληση, ας πούμε, στο προσκήνιο, τα δέντρα έρχονται σε δεύτερη μοίρα ή τα θέματα ασφάλειας. Αυτό που όμως είναι αρκετά περίεργο είναι ότι δεν γίνονται αρκετές μελέτες ώστε να μπορέσει να πάρθει μια απόφαση, διότι κάθε δέντρο είναι ξεχωριστή οντότητα. Όταν βλέπουμε, και υποθέτω αυτό και είναι και η κυριότερη έτσι, κριτική που μπορούμε να ασκήσουμε στους Δήμους, είναι ότι κόβονται δέντροστοιχείες, ολόκληροι δρόμοι δηλαδή, και καρατομούνται με συνεργεία ή καρατομούνται από τους ίδιους τους Δήμους με αλυσοπρίωνα, τα οποία δεν εξαιρούν, ας πούμε, την υπόσταση του κάθε δέντρου ξεχωριστά, αλλά τα λαμβάνουν σαν ένα μαζικό έργο που πρέπει να εκτελεστεί. Αυτό είναι μια άποψη η οποία δεν μπορεί να... Δεν είναι σωστή, ας πούμε, ούτε για το κάθε δέντρο ξεχωριστά, ούτε και για την πόλη εννοείται. Για τα αποτελέσματα τα βλέπουμε άλλωστε. Πώς μπορείς να κόβεις δεντροστοιχείες, άμα είναι για αστική όχληση όμως, ή θα πούνε, ας πούμε, για τα καλώδια, γιατί περνάει το καλώδιο, οπότε θα σου πει είναι ο δρόμος. Άρα εκεί ερχόμαστε. Ερχόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος είναι δηλαδή τα θέματα ασφάλειας και αστικής όχλησης και από την άλλη, ας πούμε, η αστική φύση και όλο αυτό που βιώνουμε με τη θερμική νησίδα να έχει αυξηθεί κτλ. Κτλ. Την αύξηση της θερμοκρασίας. Είναι λίγο διφορούμενες απόψεις αυτές. Από τη μία αστική όχληση, από την άλλη αστική φύση. Δεν μου λες κάτι, πρωτοβουλίες παίρνει το group, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, να υπάρχουν πρωτοβουλίες με φυσική παρουσία και όλα αυτά, αυτοί δηλαδή όλοι που είναι μέσα συναντιόνται καθόλου σε κάποιες δράσεις? Λοιπόν, έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές μέσα στα χρόνια εννοείται. Έχουν γίνει δράσεις, έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε δημαρχία. Έχουμε προσπαθεί να οργανώσει δράσεις και με συλλογικότητες όπως ας πούμε στην Ακαδημία Πλάτωνος ή στο Φιλοπάπου ή στα Νότια, παντού βασικά νομίζω, στην Κεσαριανή τελευταία. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε δράση και να στηρίζουμε όλες τις συλλογικότητες και ναι, υπάρχει μια φυσική παρουσία εννοείται. Αυτό που τώρα προσπαθούμε να καταφέρουμε είναι να υπάρχει μια περισσότερη οργάνωση όσον αφορά την ομάδα για να μπορούμε και να παρεμβαίνουμε και να δραούμε και να υπάρχει και μια νομική υπόσταση σε κάποια φάση, ευελπιστούμε, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερη φυσική παρουσία σαν ομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή εννοείται είναι μια διαδικτυακή πρωτοβουλία, δεν είναι κάτι που έχει εδραιωθεί.
Πες μου λίγο για την προοπτική, λοιπόν. Τι βλέπεις από εδώ και τι θα μπορούσε να γίνει, τι υπάρχει κάποιο όραμα, υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποιο στόχος. Εννοείται ότι η διαδικτυακή ομάδα συνεχίζει να κάνει τις δράσεις που έχει, συνεχίζει να στηρίζει οποιονδήποτε θέλει υποστήριξη με θέμα δέντρου που μπορεί να τον απασχολεί, να παρέχει οποιαδήποτε επιστημονική άποψη έχουμε ή γνωμάτευση ή μελέτη και νομική εννοείται υποστήριξη με ό,τι μπορούμε. Εννοείται θεωρώ και θέλω να υπάρχει εξέλιξη και θέλω να υπάρχουν δράσεις και να υπάρχει συμμετοχή εννοείται του κόσμου. Δηλαδή η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι το πιο μεγάλο στοίχημα εδώ πέρα. Ανέφερες κάτι για νομική υποστήριξη. Υπάρχουν δικηγόροι που μπήκανε μέσα που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, για τα δέντρα που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Υπάρχουν δικηγόροι και μάλιστα υπάρχουν και πετυχημένες υποθέσεις που έχουμε δει σαν ομάδα, τις οποίες εννοείται πάλι τις έχουν αναλάβει συλλογικότητες. Και εννοείται ότι η ομάδα σαν ομάδα, αυτή τη στιγμή έτσι όπως μιλάμε, μπορεί να υποστηρίξει μόνο κάποιες συλλογικότητες από γειτονιά ή από δήμο, δεν μπορεί να υποστηρίξει από μόνη της νομικά. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι τους περιβαλλοντολόγους δικηγόρους. Έχουμε κάνει μία έρευνα, προσπαθούμε να τους φέρουμε σε συνεργασία μαζί μας και κάποιες υποθέσεις όπως στο Μαστάμπα οι κάτοικοι κατάφεραν και πέτυχαν κάποια ασφαλιστικά μέτρα και συνεργαζόμαστε με όλους τους δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί με το αστικό πράσινο τελευταία, είτε είναι ας πούμε για το κέντρο της Αθήνας είτε είναι για άλλες περιοχές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτή είναι η νομική στήριξη ας πούμε, που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και παρέχουμε, όχι ότι μπορούμε εμείς να παρέχουμε κάποια κάλυψη, αλλά ναι, έχουμε επαφή με τους δικηγόρους και προσπαθούμε να συνεργαστούμε. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω που ήρθες σήμερα στην εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραία η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει. Την παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμος και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά και εύχομαι να πάει ακόμα καλύτερα και πιο δυναμικά. Μακάρι, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να εισακουστούν όλα και ο κόσμος όντως να ευαισθητοποιηθεί και το πράσινο να αυξηθεί. Να έχουμε όμορφες πόλεις.